Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν πήγε όσο καλά περίμενε στις ευρωεκλογές. Πιστεύετε ότι τώρα θα έχετε αύξηση του ποσοστού σας, θα σας ξαναεμπιστευτεί ο κόσμος, θα σας προτιμήσει και γιατί? Αυτή τη μάχη δίνουμε αυτή την περίοδο και έχει λόγους πραγματικά συνολικά οι εργαζόμενοι, ο λαός, ο κόσμος, όπως είπατε και εσείς, να εμπιστευτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί είναι ένα κόμμα που γνωρίζει ότι ήταν δίπλα του σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις στην κατεύθυνση υπεράσπισης και διεύρυνσης των δικαιωμάτων και είναι σίγουρος ότι αυτό που θα ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές θα είναι και το επόμενο διάστημα, δηλαδή με την ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δίνει δύναμη στη δύναμή του απέναντι στην κυβέρνηση που θα προκύψει και που δεν αμφισβητεί σε καμία περίπτωση το βάθμα αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής που ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή ακούμε εδώ τη σύγκριση των προγραμμάτων και τα δύο προγράμματα, αν δείτε, ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, ποιο θα κάνει πιο γρήγορα και πιο ολοκληρωμένα τις αλλαγές στην οικονομία που απαιτεί σήμερα ο ΣΕΒ. Αν πάρετε τις διακηρύξεις του ΣΕΒ και το τι απαιτεί από τις κυβερνήσεις και βάλετε δίπλα και αντιπαραβάλλετε τα προγράμματα και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον τι θα υλοποιήσει πιο γρήγορα. Επίσης, δεν αμφισβητεί κανένας τα ματωμένα πλεονάσματα. Ότι την επόμενη τετραετία, αν το ΑΕΠ μείνει στο επίπεδο που είναι σήμερα, θα πρέπει να δώσουμε πάνω από 38 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία εφομάζονται στη μεγάλη τους πλειοψηφία και με βάση τα επίσημα στοιχεία του ελληνικού κράτους από το λαό, από τους εργαζόμενους κτλ. Κατά 85 με 90%. Δηλαδή, υπάρχει ένα χρέος που είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο το χρέος που έχουμε. Το δεδομένο το συζητάμε. Δεδομένο είναι για αυτούς που αποδέχονται. Τα έχουμε πάρει. Για αυτούς που είναι στη λογική του μαζί τα φάγαμε. Άξα, επειδή εγώ έχω μπλέξει με τράπεζες και έχω πάρει δάνειο. Ναι. Και εγώ επίσης. νομίζω περισσότεροι Έλληνες έχουν μπλέξει. Όλοι μας. Έχω μπλέξει. Έχω πάρει ένα δάνειο. Και μάλιστα εγώ είχα μπλέξει και με τρελά επιτόκια. Έχω πάρει ένα δάνειο. Τα έχω πάρει τα χρήματα. Πρέπει να τα επιστρέψω με κάποιο τρόπο. Ποιο τρόπο λέτε εσείς ότι πρέπει να τα επιστρέψω τα χρήματα? Να δείτε. Αυτή τη στιγμή ο πλούτος που παράγεται συνολικά και στην Ελλάδα και παγκόσμια, αλλά εδώ για την Ελλάδα που μιλάμε, είναι τεράστιος. Αυτός που τον καρπώνεται όμως δυστυχώς είναι τα μεγάλα μονοπόλια με την πολιτική τους έρχονται να στηρίξουν αυτά τα κόμματα. Για παράδειγμα, αυτό που είπατε, η κοστολόγηση αυτού του δανείου ενός σπιτιού σήμερα κτλ. Πέρα από ότι είναι τεράστια και βάζει υποθήκη ολόκληρη στη ζωή κτλ. Τελικά ο πλούτος που παράγει είναι πολύ περισσότερος. Ας σκεφτούμε. Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, που αν δεν σηκωθούν την άλλη μέρα το πρωί να πάνε στη δουλειά τους, δεν θα έχουν να φάνε. Για αυτούς τους ανθρώπους μιλάμε. Εμείς αυτούς απευθυνόμαστε, να το πούμε περιγραφικά. Δηλαδή, στους ανθρώπους σαν και εμάς που βλέπετε εδώ γύρω σας. Παράγουν λοιπόν ένα τεράστιο πλούτο. Ναι. Αυτό το πλούτο, με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, θα μπορούσαν να περνάνε πολύ καλύτερα από ό,τι περνάνε σήμερα. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα, με κεντρικό σχεδιασμό και με κοινωνικοποίηση της παραγωγής, να μπορεί πραγματικά σήμερα ο λαός να ζει με βάση τις ανάγκες του και τη σύγχρονη εποχή του. Όμως, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν κρίνεται αυτό σε αυτές τις εκλογές. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι στις 8 Ιουλίου θα έχουμε σοσιαλισμό, όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές, για παράδειγμα. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι θα προκύψει μια κυβέρνηση που θα είναι αντιλαϊκή. Ακόμα λοιπόν ένας εργαζόμενος, ένας άνθρωπος, αυτό που περιέγραψα πριν, που αγωνίζεται, που αγωνιά, που σηκώνεται και τρέχει στο μεροκάματο κάθε μέρα για να μπορέσει να επιβιώσει ο ίδιος και η οικογένειά του, έχει συμφέρον ακόμα και αν δεν συμφωνήσει όλα να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ώστε στις 8 Ιουλίου από καλύτερες θέσεις να μπορέσει να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του και να διεκδικήσει νέα με καλύτερους όρους. Όσο πιο δυνατό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, τόσο με καλύτερους όρους θα μπορεί να το κάνει. Εμείς δεν αμφισβητούμε τα νούμερα. Τα νούμερα είναι ξεκάθαρα. Τα νούμερα είναι νούμερα. Υπάρχουν όμως και αυτά που λένε ότι, για παράδειγμα, το 2017 για πρώτη χρονιά οι προσλήψεις μέσω ελαστικών σχέσεων εργασίας ήταν περισσότερες από ότι οι προσλήψεις με σταθερές σχέσεις εργασίας. Υπάρχουν τα νούμερα που λένε ότι το 2016... Σύμφωνα με τα νούμερα της ΕΛΣΤΑΤ είχε μειωθεί το ισοζύγιο σε σχέση των μόνιμων θέσεων εργασίας με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ακριβώς. Όχι ότι είναι περισσότερες οι ελαστικές σχέσεις. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας φτάσανε σε ρεκόρ 30%. Είμαι και συνδικαλιστής, ξέρετε. Σε 30% κι εγώ είμαι. Οπότε γνωρίζω τα νούμερα. Στο 30% οι ελαστικές σχέσεις εργασίας έφτασαν τη χρονιά που πέρασαν συνολικά σε όλες τις προσλήψεις που γίνονται και ότι το 2016 ήταν η χρονιά ρεκόρ με τα εργατικά δυστυχήματα που κάθε 5 μέρες πέθανε και ένας εργαζόμενος στον χώρο δουλειάς του. Από εργατικά δυστυχήματα. Αυτά δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Τα νούμερα αυτά, του χαρακτηρισμού ματωμένα πλεονάσματα που τον είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας, δεν είναι τυχαίος. Αλλά ούτε αυτά τα πλεονάσματα τώρα τα αμφισβητεί η Νέα Δημοκρατία ότι θα τα εξασφαλίσει και θα τα δώσει. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι αυτή η πολιτική μπορεί να υπάρχουν επιμέρους διαφορές μεταξύ των κομμάτων για το πώς θα διαχειριστούν αυτή την πολιτική. Τώρα θα πρέπει να με επιτρέψει την ερώτηση. Αλλά είναι στρατηγικές συμπλέψεις. Θα πρέπει να με επιτρέψει την ερώτηση. Βεβαίως. Ο κύριος Τσίπρας είπε χθες ότι το φίδι από την τρύπα για το αν θα γίνει το debate ή όχι το έβγαλε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ναι. Περιμένω την απάντησή σας. Βεβαίως. Στη Διακομματική Επιτροπή, λοιπόν, οι υπεύθυνοι σύντροφοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που ήταν εκεί άλλαξαν 2 φορές την κεντρική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη που είχαμε. Στην αρχή από 1η Ιουλίου την πήγαμε στις 2, έχοντας βγάλει υλικά. Μιλάμε για την πρώτη, γιατί μιλάτε για την πρώτη διακομματική. Ακριβώς όταν ο κύριος Τσίπρας είπε ότι 1η Ιουλίου εμείς θέλουμε να γίνει το debate, ακριβώς για να διευκολύνουμε, αλλάξαμε. Όταν είδαμε ότι δεν πέρασε η ημερομηνία 1η Ιουλίου με τις προφάσεις του κυρίου Τσίπρα ότι θα έχει επιστρέψει από το ταξίδι, είναι πρόφαση, θα είναι κουρασμένος. Είναι πρόφαση, λέω, θα δούμε εκ του αποτελέσματος τι είναι. Διότι περίμενε 2 μέρες να περάσουν χωρίς να πάρουν καμία θέση οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων και να έρθουν μετά, ενώ έχοντας αλλάξει εμείς τη συγκέντρωση και έχοντας βάλει αφήσει και κενή τις 2 για να μπορεί να γίνει, να μας πούνε πάλι ότι γυρνάμε στην 1η Ιουλίου. Το μόνο κόμμα που είχε σταθερή θέση και έκανε ό,τι περνάει. Νομίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν δώσει και άλλες 3 ημερομηνίες. Ακριβώς. Αφήσαμε λοιπόν κενή την ημερομηνία που φαίνονταν ότι τα κόμματα πάνε πιο κοντά στο να συνεννοηθούν για να γίνει το debate. Το ότι άλλαξε ο κύριος Τσίπρας 2 και 3 φορές την ημερομηνία, κατά τη γνώμη μας, είναι πρόφαση, γιατί αυτό που ήθελε να κάνει είναι να γίνει ένα debate μεταξύ των 2 πολιτικών αρχηγών και να αποκλείσει αυτό που κατήγγειλε ο ίδιος ως αντιδημοκρατικό το προηγούμενο διάστημα. Ο νόμος Βρούτσι έγινε νόμος Βρούτσι Αχτιόγλου και εξακολουθεί και ισχύει σήμερα. Οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, μια και είσαστε και συνδικαλιστής, είναι απαγορευμένες. Είναι με υπουργική απόφαση. Αλλά δεν είχαμε εργασιακές σχέσεις. Ακόμα και η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, όπως λέτε, ήρθε με επιδότηση για τις ασφαλιστικές φορές.